Καλημέρα, καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Ένα εργατικό θανατηφόρο το οποίο έγινε πότε? Ναι, καταρχήν θα ήθελα εκ μέρους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλιστήρων να εκφράσω τα θερμά μας τηλεπιπτήρια στην οικογένεια του θανόντα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θάνατο ο οποίος ακολούθησε ενός εργατικού ατυχήματος. Το εργατικό ατύχημα συνέβηκε τη Μεγάλη Πέμπτη και ο θανόντας μετέβηκε μετά στο σπίτι του και απεδίωσε την επόμενη ημέρα. Δηλαδή έγινε το εργατικό, ήταν καλά και πήγε σπίτι, δεν πήγε καθόλου στο νοσοκομείο. Ναι, να σας πω, είναι λίγο πολύπλοκο το όλο θέμα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν αιτητής πολιτικού ασύλου. Δεν είχε απορριφθεί το αίτημα του, είχε ζητήσει επανεξέταση, οπότε δεν είχε άδεια ανεργασίας. Από ό,τι φαίνεται, όταν συνέβηκε το ατύχημα, δεν πήγε σε νοσοκομείο, αλλά έτυχε περίθαλψη από κάποιο φιλικό του πρόσωπο και μετέφυγε στο σπίτι του. Την επόμενη ημέρα απεβίωσε. Όταν λέμε το πώς έγινε το ατύχημα, δηλαδή τι είδους ατύχημα ήταν? Ναι, αυτόν ακόμη το διερευνούμε. Το ατύχημα έγινε σε έναν εργοτάξιο, ανέγερση μιας τριώροφης πολυκατοικίας. Είμαστε ακόμη στην διερεύνηση των συνθηκών. Συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών, πώς συνέβηκε το ατύχημα. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι συνέβηκε έναν ατύχημα. Τραυματίστηκε στο χέρι με βάση τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε ο θανόντας και την επόμενη ημέρα να απεβίωσε. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθεί η νεκροψία και να βγει απόφαση. Έχει γίνει νεκροψία, αλλά δεν έχει εκδοθεί απόφαση της νεκροψίας για να δούμε ακριβώς Γιατί εάν ο δεν έχει θάνατος. εκδοθεί το αποτέλεσμα της νεκροψίας? Ναι, από ό,τι φαίνεται υπάρχει αν θέλετε, συζήτηση μεταξύ των ιατροδικαστών, οπότε δεν έχουν καταλήξει ακόμη, φαίνεται σε κάποια κοινή Άρα υπάρχει απόφαση. διαφωνία μεταξύ των ιατροδικαστών για το πώς προήλθε ο θάνατος αυτού του ανθρώπου. Έτσι φαίνεται, ναι. Και Έτσι ποιος φαίνεται γιατί. θα έρθει και τρίτος ιατροδικαστής για να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό? Κοιτάξτε, η νεκροψία έγινε από ιατροδικαστές του νοσοκομείου. Επίσης, έχει διοριστεί ιατροδικαστής από την οικογένεια, από τους οικείους του θανόντα. Έχει οριστεί και ιατροδικαστής από των εργολάβων και των υπεργολάβων που εμπλέκονται εκεί στο εργοτάξιο. Και αναμένουμε τώρα να βγει αυτή η απόφαση, γιατί Συνεπώς όπως είπα και έχουμε πριν. ήδη δύο γνωματεύσεις ιατροδικαστών, περιμένουμε άλλες δύο για να γίνουν τέσσερις. Όχι, δεν βγήκε κάποια γνωμάτευση ακόμη. Υπάρχει διαφωνία όμως. Περιμένουμε Ναι. να βγει Ένα γνωμάτευση. λεπτό. Οι δύο ιατροδικαστές έχουν τα συμπεράσματά τους και είναι διαφορετικά. Δεν τα έχετε δει Α, ακόμη δεν υπάρχει γραπτώς. πράγμα. Εγώ είπα ότι η νεκροψία έγινε από δύο ιατροδικαστές Ναι. και συμμετείχαν, τέλος πάντων ήταν εκεί παρόντες, ακόμη δύο ιατροδικαστές, ο ένας εκπρόσωπος της οικογένειας. Αυτό το έχω εμπεδώσει. Η Ναι. απόφαση των δύο ιατροδικαστών των πρώτων είναι Δεν διαφορετική. έχει, δεν, δεν έχει, δεν, δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη για καμία απόφαση. Πριν ένα λεπτό μου είπατε ότι διαφωνούν μεταξύ τους. Όχι, είπα ότι δεν εκδόθηκε ακόμη απόφαση. Ναι, γιατί έχουν Αυτόν διαφωνία είπα. μεταξύ τους. Ναι, αλλά δεν έχει εκδοθεί κάτι. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί για οποιαδήποτε απόφαση Γιατί ακόμη. διαφωνούν μεταξύ τους, μου είπατε πριν ένα λεπτό. Επειδή πιθανόν είπα να διαφωνούν, ναι. Μάλιστα. Συνεπώς, καλέσαμε και τρίτο και τέταρτο ιατροδικαστή Όχι, δεν καλέσαμε. ή Εμείς από αυτοί που την τους αρχή, κάλεσαν, όχι από την εσείς. αρχή ήταν εκεί. Ναι, Αυτούς, ναι, ναι. ναι. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Αν πήγαινε στο νοσοκομείο άνθρωπος. Τώρα δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη. Εσείς θα Δεν μας πείτε μπορούμε που να έχετε εμπειρία, ξέρουμε ναι. ακριβώς, δηλαδή Ναι. πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της νεκροψίας για να δούμε εάν ο θάνατος συνδέεται με το ατύχημα. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από το γεγονός αν συνδέεται ο θάνατος με το ατύχημα, συνέβηκε ένα ατύχημα,
Ήδη εμείς αρχίσαμε. Και ψάχνετε να δείτε γιατί το απέκρυψαν κάποιοι, γιατί δούλευε ενώ ήταν παράνομος και πολλά άλλα, φαντάζομαι. Ουσιαστικά, δεν είχε, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε ενημερωθεί ο εργοδότης του ότι συνέβηκε το ατύχημα, γιατί όταν είχε το ατύχημα, έφυγε από την εργασία του, μετά που τέλειωσε τέλος πάντων την εργασία του. Και την επόμενη ημέρα συνέβηκε ό,τι συνέβηκε. Το ότι ήταν παράνομος, ναι, αυτόν ήδη έχουμε ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Όπως είπα πριν, είχε υποβάλει ένσταση για την απόρριψη του αιτήματος του για πολιτική ασυλία. Και οπότε, τώρα, ναι, πότε θα έχετε όλα τα ορίσματα των ιατροδικαστών? Περιμένουμε να μας πούν. Είναι και πολύ... ο άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του την επόμενη μέρα. Ο θανόντας ουσιαστικά ήταν με τη σύντροφο του και η σύντροφος του ειδοποίησε αμέσως ασθενοφόρον, πήγε στο νοσοκομείο, συνέβηκε το συμβάν. Ειδοποίησε ένα ασθενοφόρο, μετέφερε στο νοσοκομείο και αμέσως μπήκε σε εφαρμογή. Είναι νομισμένη διαδικασία. Η όλη διαδικασία. Περιμένουμε ακριβώς. Ειδοποιηθήκαμε και εμείς την επόμενη ημέρα, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη, από την αστυνομία. Περιμένουμε να βρείτε το αποτέλεσμα αυτής της όλης κατάστασης και να μας πείτε πόσο άνθρωπος πέθανε και να μας πούν και οι ιατροδικαστές τα δικά τους πορίσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό βέβαια εδώ να πούμε ότι οπωσδήποτε εμείς θα προχωρήσουμε και για οποιασδήποτε παραβάσεις εντοπίσουμε, ανεξάρτητα αν ο θάνατος προήλθε από το ατύχημα ή όχι, αλλά παραβάσεις που αφορούν το ατύχημα, θα προωθήσουμε την ποινική δίωξη, νοουμένου βέβαια ότι έχουμε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξουμε την υπόθεση στο δικαστήριο. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.